Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε μαζί και απόψε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αν και κυρίαρχο θέμα βέβαια είναι η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, η οποία συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού έως αυτή την ώρα, η οποία σημειωτέων είναι σε εξέλιξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι τώρα στην εξειδίκευση των κεντρικών στόχων της κυβερνητικής μας θητείας για την τετραετία που έχουμε μπροστά μας. Και ξεκινώ με το μέτωπο της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, όπου οι στόχοι μας είναι και σαφείς, αλλά και μετρήσιμοι. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους. Πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου. Επίσης, λογικά πρωτογενή πλεονάσματα στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που διαπραγματευόμαστε αυτή την εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ αρκετά κάτω από το 140% έως το 2027, υποχώρηση της ανεργίας στο 8% μέσα στην επόμενη τετραετία, εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ και βέβαια μείωση των ανισοτήτων με μόνιμα μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων, αλλά και με στοχευμένες πρωτοβουλίες όποτε χρειάζεται που θα απαντούν σε έκτακτες δυσκολίες. Και αυτήν την διπλή κατεύθυνση υπηρετεί και το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα κατατεθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο και θα έχει ψηφιστεί πριν το τέλος του μήνα. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται πολλές από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, απαντώντας έτσι και σε κάποιες αμφιβολίες οι οποίες είχαν εκφραστεί από την αντιπολίτευση κατά το πόσο θα είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση των προεκλογικών μας εξαγγελιών. Έτσι, απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, συνεχίζεται και για τους επόμενους μήνες το Market Pass που καλύπτει το 10% των βασικών εξόδων των περισσότερων οικοκυριών. Καθιερώνουμε πια, όπως είχαμε δεσμευθεί, ως μόνιμο μέτρο το Youth Pass των 150 ευρώ σε κάθε νέο 18-19 ετών για ταξίδια και πολιτικές δράσεις θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, σε μόνιμη βάση, από 1η-1η του 2024 τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με οριζόντες αυξήσεις για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θα μιλήσει πιο ειδικά γι' αυτό και ο Υπουργός Οικονομικών. Θα υπάρξει εκτός από την οριζόντια αύξηση ειδική έμφαση στις αμοιβές όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης, τμηματάρχες, διευθυντές, γενικούς διευθυντές. Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση η ψαλίδα η οποία χωρίζει την αμοιβή ενός νεοπροσλαμβανόμενου δημοσίου υπαλλήλου από αυτήν του Γενικού Διευθυντή είναι η μικρότερη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να ανταμείξουμε καλύτερα τους δημόσιους υπαλλήλους μας οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, καθώς βάσει του επιτελικού κράτους τους αναθέτουμε και περισσότερες αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα όμως στηρίζουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν οικογένεια, αυξάνοντας το οικογενειακό επίδομα από 20 έως 50 ευρώ. Ο Υπουργός θα δώσει και περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό σημαίνει για έναν δημόσιο υπάλληλο σε θέσεις ευθύνης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει παιδί μια σημαντικότατη αύξηση πια από 1η-1η του 2024. Και αυτές οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν και τρεις ακόμα
ελαφρύνσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά. Την πρόσθετη μείωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Τη νέα μείωση του ένφια κατά 10% για κάθε σπίτι το οποίο είναι ασφαλισμένο από φυσικές καταστροφές. Αλλά και τη μόνιμη απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από κάθε συμμετοχή στις φαρμακευτικές δαπάνες. Τέλος, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα σας χαροποιήσει όλους πάρα πολύ, ειδικά εσάς, στο ΣΥΡΙΖΑ, καθιερώνεται πια με το πρώτο νομοσχέδιο η κοστολόγηση των κομματικών προγραμμάτων από ανεξάρτητο φορέα. Είναι μια κατάκτηση αυτή. Δεν νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε χωρίς κοστολογημένα προγράμματα. Η διαφορά είναι τώρα ότι κάθε παροχή η οποία θα ακούγεται στο δημόσιο διάλογο πρέπει να είναι ρεαλιστική με την σφραγίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και κυρίως να μην ποτίζει τα λεφτόδεντρα των ψεμάτων και τελικά της δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα. Και κάτι ακόμα. Τις άμεσες πρωτοβουλίες αυτές πλαισιώνουν και οι πρώτες μας κινήσεις προς τους συνταξιούχους. Αναφέρομαι στη συνέχιση της εφάπαξ ενίσχυσης στο τέλος του έτους από το πλεώνασμα της ανάπτυξης όσων συνεχίζουν να πλήττονται από την προσωπική διαφορά κατρούγκαλου, ειδικά τους χαμηλούς ταξιού. Αλλά και μια σημαντική ακόμα πρωτοβουλία που αφορά την ενθάρρυνση της δυνατότητας που δίνουμε στους συνταξιούχους να παραμένουν έστω και με μερική απασχόληση, γιατί αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο στην αγορά εργασίας. Στο εξής, όσοι συνταξιούχοι θέλουν να εργάζονται, δεν θα βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 30%. Σήμερα θα το εξηγήσουμε και σε όσους μας ακούν που μπορεί να μην το γνωρίζουν. Ένας συνταξιούχος μπορεί να δούλευε μία ημέρα το μήνα, θα μειωνόταν η σύνταξή του κατά 30%. Στο εξής θα λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη, θα βλέπουν μόνο μία μικρή παρακράτηση στα πρόσθετα έσοδά τους από τη δεύτερη δηλωμένη και νόμιμη πλέον αμοιβή τους. Όπως είπα και στην αρχή, σκοπός μου σήμερα είναι να συνοψίσω τους κεντρικούς στόχους που υπηρετούν τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό τον οποίο επιχειρούμε. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης στους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, που όπως ανέφερε η εισαγγελέα, ήταν επίθεση οργανωμένη και σχεδιασμένη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με κοινό ανθρωποκτόνο δόλο σε βάρος όλων των θυμάτων. Ένοχοι κρίθηκαν από το μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης οι 12 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του κατά την άγρια οπαδική επίθεση που πάγωσε το Πανελλήνιο τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή της Χαριλάου. Οι δικαστές του Κακουργίου Δικείου, τρεις τακτικοί και τέσσερις ένορκοι, κατέληξαν στην ετοιμιγορία τους ύστερα από πολυήμερη διάσκεψη, αφού αξιολόγησαν το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, τις μαρτυρίες και απολογίες των κατηγορουμένων, όπως εισφέρθηκαν στη δίκη κατά τις 47 συνεδριάσεις που προηγήθηκαν τους τελευταίους 5,5 μήνες. Λίγο μετά τις 10 παρατέταρτο το πρωί, το δικαστήριο ανέβηκε στην έδρα σε μια σφιχτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα, με την πρόεδρο να καλεί έναν-έναν τους κατηγορούμενους να σηκωθούν από τη θέση τους προκειμένου να τους απαγγείλει την απόφαση. Η κατηγορία της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο για την περίπτωση του Άλκη μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, το ίδιο και οι απόπειρες ανθρωποκτονίας για τους δύο φίλους του, ενώ 7 εξ αυτών κρίθηκαν ένοχοι ως αυτούργοι στην πράξη αυτή και οι υπόλοιποι 5 ως συνεργοί. Ομόφωνη ήταν η απόφαση για τη δολοφονία του Άλκη και τον στενό του φίλο, ενώ κατά πλειοψηφία 5-2 για το δεύτερο τραυματία νεαρό. Ξέσπασε παράλληλα και η μητέρα του Άλκη Καμπανού κατά τη δίκη για τη δολοφονία του. Η μητέρα του αδικοχαμένου Άλκη αναφέρθηκε και στις σπουδές του μετά από ερώτηση προς την έδρα. Ο έκτος κατηγορούμενος κατά την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού ζήτησε συγγνώμη στην οικογένειά του, λέγοντας: «Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο αυτών των ανθρώπων».
Ένα αγοράκι μόλις 3 χρόνων έφυγε από τη ζωή χθες. Το παιδί από το Βόλο νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο της Αθήνας. Είχε χτυπηθεί από την λευχαιμία. Συγκλονίζει με τα λόγια της η μητέρα του τρίχρονου Στέργιου που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από λευχαιμία νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία της Αθήνας. Ο πατέρας του μικρού ηρώα εργάζεται σε εργοστάσιο του Βόλου και έδωσε από τον Νοέμβριο σήμερα μεγάλο αγώνα, συγκεντρώνοντας τα ρεπό του για να μπορεί να ταξιδεύει στην πρωτεύουσα και να βλέπει το γιο του στη γενναία μάχη που έδινε. Οι γονείς του έχουν ακόμη ένα κορίτσι 9 ετών. Η κηδεία του μικρού προγραμματίστηκε για σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βόλου. Η μητέρα του Στέργιου συγκινεί με το μήνυμά της στην ομάδα γονέων της Φλόγας. Ξέρεις τι θα πει πόνος. Όχι αυτόν με τις κραυγές ή τα δάκρυα και τους λυγμούς. Ο άλλος που τα μάτια βουρκώνουν, που ο λυγμός φτάνει στο λαιμό σου και δαγκώνει στα χείλη να μην φύγει. Την καρδιά σου να σπάει σε κομμάτια, να γκρεμίζεται ο κόσμος γύρω σου και εσύ να στέκεσαι όρθιος. Θλίψη πάντως στην κοινωνία του Βόλου προκαλείδης του θανάτου του παιδιού μόλις 3 ετών από λευχαιμία. Το αγοράκι είχε διαγνωστεί τον Νοέμβριο του 2022 με την νόσο. Ενώ σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, οι γονείς του το είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφία εδώ και μήνες όπου νοσηλεύονταν. Το αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή τις τελευταίες ημέρες, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς και την αδελφούλα του. Να έρθουμε τώρα σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς που υπάρχουν στο Βόλο, του Δήμου Βόλου, να έρθουμε στην ΔΕΙΑΜ. Σημαντικότατο θέμα ίδρυψη και η αποχέτευση στο πολυοδομικό συγκρότημα του Βόλου και όχι μόνο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος, ο κύριος Τόρης. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είχαμε και μια συνέντευξη χθες από την πλευρά του Δημάρχου. Θα δούμε λίγο όλα τα θέματα που έχουμε με την ΔΕΙΑΜ, αλλά πριν προχωρήσουμε. Βάλτε και εσείς μια φωνή να κατέβει κανένας τροχονόμος στη Δημητριάδος να βοηθήσει λίγο την κυκλοφορία. Είναι σημαντικό το έργο, είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο, συμφωνούμε όλοι, αλλά κάνα τροχονόμο να βοηθήσει λίγο την κίνηση. Δεν έχουμε δει κανένα τροχονόμο αυτές τις μέρες. Όντως, έχετε δίκιο σε αυτό. Θα κάνουμε και μια προσπάθεια ακόμα να έρθουμε σε συνεννόηση με την τροχιά για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το θέμα. Και τελειώνουμε τώρα, μες στο τέλος, θα το κάνουμε και αυτό. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας δεν μπορεί να την κάνει ο δημοτικός αστυνομικός. Πρέπει να είναι τροχονόμος. Τροχιά. Θέλει τροχιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, είναι και καλοκαίρι, αλλά πρέπει να βοηθηθούν λίγο οι οδηγοί, όπως και να το κάνουμε. Σίγουρα, όλοι περνάμε από εκεί και όλοι βλέπουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Εσείς είδατε τροχονόμο καθόλου? Όχι. Χρειάζεται να κάνουμε στην τηλεόραση την παρατήρηση για να ξεκουνηθούν οι υπηρεσίες. Εντάξει, είναι και καλοκαίρι, βγαίνουν και προς τα έξω. Δεν έχω προσωπικό κι αυτοί, από ό,τι ξέρω κι εγώ. Αλλά θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να ομαλοποιήσουμε λίγο την κίνηση. Τώρα, για να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ΔΕΙΑΜ. Στάθηκε πάρα πολύ και δικαιολογημένο ο Δήμαρχος στο θέμα των εργαζομένων. Υπήρχαν πολύ μεγάλες οφειλές. Υπήρχαν κόντρες. Πάντως με τη διοίκηση οι εργαζόμενοι είχαν έρθει έτσι σε μια σχετική σύγκρουση στο παρελθόν. Τώρα τα πράγματα είναι ήρεμα. Παλιά, τώρα είμαστε μια χαρά όλοι αγαπημένοι και δουλεύουμε για το καλό της πόλης. Είχαν κοπεί τα χρήματα αυτά από τη Δημαρχία Σκοτεινιώτη. Πήγαν εργαζόμενοι αυθαιρέτως, γιατί δεν είχε ψηφιστεί νόμος του κράτους για τα μνημόνια του 2011. Πήγαν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια και κερδίσαν. Ναι. Δεν πληρωθήκαμε ποτέ αυτά τα χρήματα, ήρθαμε σε συνεννόηση μαζί τους και αποπληρώσαμε το ποσό αυτό. Και είναι 2,5 εκατομμύρια στους εργαζομένους και 500.000 διαφορές του ΙΚΑ. Υπάρχουν διαφορές στο ΙΚΑ. Αφορά δηλαδή πριν από το 2011. Δεδουλευμένα από το 2011. Ακριβώς. Πάμε 10 χρόνια πίσω. Εμείς τα δώσαμε. Το Δεκέμβριο τελειώσαμε και τις πληρωμές. Πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι. Είναι τελειωμένοι, εξοπλισμένοι άπαντε. Έχει λυθεί το θέμα αυτό. Ακριβώς. Ναι. Α, ήταν 10 χρόνια πίσω αυτές οι οφειλές. 10 χρόνια πίσω. Με δικαστήρια μέσα. Μα αλλιώς με τις όποιες φασαρίες υπήρχαν στο παρελθόν στη ΔΕΙΑΜ, ένα θέμα που ήταν σοβαρό και το λύσαμε και αυτό όπως και άλλα πολλά. Οικονομικά, πού βρίσκεται τώρα αυτή την ώρα η επιχείρηση, τι γίνεται? Η ΔΕΙΑΜ είναι σε μια φάση ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Θεωρώ τα επόμενα 3-4 χρόνια η ΔΕΙΑΜ θα έχει περάσει σε θετικά πρόσημα, παρόλο το έργο που κάνει με ίδια κεφάλαια, θα περάσει σε πολύ καλό ρυθμό ανάπτυξης. Η υπόθεση με την Εργίλ έχει κλείσει, έχει τελειώσει? Έχει κλείσει οριστικά, έχει κληρωθεί η Εργίλ. Α, ναι. Ναι. Είναι αυτά τα χρήματα που ήρθαν τώρα τελευταία από το Υπουργείο? Αυτά τα χρήματα έφερε ο Δήμαρχος της πόλης για να εξηγιάνει τη ΔΕΙΑΜ. Με το δικό του τρόπο, το μοναδικό αυτό τον τρόπο που έχει λέει ο Αχιλλέας Μπέος, καταφέρει και εξασφάλισε το ποσό αυτό το ΔΕΙΑΜ. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς, και αν θυμάστε, ήταν το mail που φύγε 4 η ώρα το πρωί, που ξενυχτήσαμε εκεί,
για να το στείλουμε πρώτοι να είμαστε μέσα στη χρηματοδότηση. Οι εργαζόμενοι ΔΕΙΑ κάνουν το καθήκον τους και ο Δήμαρχος το δικό του. Και αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ πήρε τα χρήματα, εξόπλισε την Εργύλ και σε λίγο θα έχει λογαριασμούς ανοιχτούς και ό,τι προβλέπεται σε μια εταιρεία. Έχουμε δηλαδή χαρτί από την Εργύλ, υπογραφή με παπάκια, με κουμπάρο που λένε ότι δεν της οφείλουμε τίποτα, έχει τελειώσει οποιαδήποτε διεκδίκηση. Αν θα υπάρχει μια διαφορά 20-30-50 χιλιάδες από τόκους, είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το ποσό έφυγε την Εργύλ, τα πήραν τα χρήματα. Ναι. Το γνωρίζουμε πολύ καλό, τα πήραν τα χρήματα. Τώρα κάποιες διαφορές από τόκους, από δικαστικά, από τέτοια υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λίγα χρήματα για να ασχολούμαστε. Έχει λήξει λοιπόν αυτή η περιπέτεια. Έχει λήξει, ναι. Κράτησε πολλά χρόνια. Κράτησε σχεδόν 15 χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία. Από το 8, ναι, 15 χρόνια ακριβώς. Από τότε που ξεκίνησε, όταν δεν. Δυστυχώς το ένα το 8, το άλλο το 11, κυλιθήκανε μέσα στην τετραετία τη δεύτερη του Αχιλλέαμπαιο, 19-23. Και άλλοι τα σκεφτήκαν ότι θα τα λύναν, ναι, αλλά δεν τα λύσαν. Και μοιραία ήρθαν σε εμάς και τα λύσαμε. Όχι, αυτό το θέμα με την Εργύλη είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ήταν μεγάλος βραχνάς. Δηλαδή ήταν θηλιά στο λαιμό της ΔΕΙΑΜ. Μόνο εμείς ξέρουμε πώς λειτουργούσαμε αυτά τα χρόνια. Ο κλεφτοπόλεμος είναι λίγος. Κυνήγει από την εταιρεία. Εντάξει, κυνήγει. Την Εργύλη, υπέροχα πράγματα. Εντάξει. Και εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας όπως η Εργύλη, αυτό θα έκανα. Να μην λέμε και ότι θέλουμε. Οι τόκοι που εισέβραν η Εργύλη ήταν εξωπραγματικοί για τα σημερινά δεδομένα. Γιατί να κάνει πίσω. Σε καλό τους βγήκε το έργο δηλαδή. Σε καλό τους βγήκε το έργο, ναι. Αν και το έργο έχει γίνει. Το έργο έχει γίνει. Και το έργο έχει γίνει και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο δίκτυο που εγκατέστησε η Εργύλη. Εγώ δεν τα ήξερα τα πράγματα. Εγώ μπήκα στη διάρκεια το 20, το Φεβρουάριο. Δόξα τω Θεώ, με 3,5 χρόνια εκεί και θεωρώ ότι πετύχαμε πολλά. Ήταν ένα έργο αντικατάστασης αγωγών και παρακολούθησης του δικτύου, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Αυτά τα. Δεν ξέρω αν μιλάμε για μηχανήματα τέλος πάντων ή κάποια πράγματα. Ό,τι εγκατέστησε δηλαδή η Εργύλη είναι λειτουργικό. Λειτουργικό, δεν είναι. Ναι. Και σήμερα ακόμα μιλάμε, δεν βγάζει προβλήματα το δίκτυο που εγκατέστησε η Εργύλη. Μάλιστα. Πολύ καλά. Τώρα, αναφέρθηκε στο αποχετευτικό δίκτυο. Ο Δήμαρχος, έχουμε μια πολύ μεγάλη επέκταση του δικτύου. Ξεκινάει από την αρχή, αλλά πάει και πιο πέρα. Και τι έχουμε τώρα, οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν. Στην αρχή, την άλλη εβδομάδα, κάνουν οι πολίτες αιτήσεις σύνδεση στην αποχέτευση. Τελείωσε το βασικό αγωγό, τελείωσε, ήρθε στο βιολογικό. Πήρε ο Δήμαρχος χρηματοδοτήσεις άλλα 12 εκατομμύρια για τους μικρούς οικισμούς παραλιακούς, όλους μεταξύ Βόλου και όχι άλλο. Σας αγαπάει η κυβέρνηση τώρα εδώ που τα λέμε. Σε κάθε θέμα που λέμε. Πήραμε χρηματοδότηση από εκεί, πήραμε. Καλό είναι αυτό. Η ικανότητα ενός δημάρχου να φέρει κονδύλια για την πόλη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο χιλιασμός που το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, θα τη ρίξει την πόρτα για να τα πάρει. Δεν θα περιμένει, δώστε μου. Καλά, κάποτε έρχονταν οι υπουργοί και δεν περνούσαν το κατώφλι από το Δημαρχείο. Έχουμε δει που έχουν πάει αυτοί οι υπουργοί τώρα. Δεν εκλεγήκαν καν τις εκλογές. Ναι, οι πιο πολλοί δεν έχουν εκλεγεί. Ούτε και καν ο πρώην Πρωθυπουργός παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματος. Όλοι αυτοί που δεν τα είχαν καλά με τη Δημοτική Αρχή Βόλου πήγαν εκεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ωραίο κριτήριο πολιτικό αυτό. Μα η πραγματικότητα που δεικνύεται με τον χρόνο. Άρα εμείς είμαστε δυνατοί και όχι αυτοί. Νιώθετε ότι δικαιώνεστε ιστορικά. Δικαιωνόμαστε ιστορικά, βέβαια, γιατί όχι. Αυτοί δεν θέλουν να μας δουν, τώρα δεν θέλει ο κόσμος να τους δει. Εμάς πάντως θέλει ο κόσμος να μας βλέπει και το εισπράττουμε στην καθημερινότητά μας. Πείτε μας τι γίνεται τώρα με τις. Οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν στην αρχή, αλλά και σε όλους αυτούς τους. Θα κάνουν τις αιτήσεις σύνδεσης του αποχετευτικού. Και θα προχωράμε σιγά σιγά στην εξέλιξη είναι του. Είναι μόνο η Αρχαίαλος ή είναι όλη η περιοχή από το Σωρό και μετά. Είναι μόνο η Αρχαίαλος έτοιμη. Ναι. Τα άλλα κομμάτια, οι μικροί οικισμοί, τώρα χρηματοδοτήθηκαν. Ναι. Είναι γύρω στα 12 εκατομμύρια που θα φτιάξουμε. Βγαίνει ανάδοχο σε λίγο. Δηλαδή για μεγάλη Βελανιδιά, α πούμε. Ναι, όλοι αυτοί οι οικισμοί θα φτάσουμε σε 98% καθαρότητα των νερών του παγαστικού. Στην Αρχαίαλος σταματάει ή πάει και παραπέρα το δίκτυο. Μετά δεν είναι Δήμος Βόλου. Δεν προχωράει. Μετά είναι Δήμος Αλμυρός. Μετά είναι Αλμυρός, είναι Κρόκυρο, Ειδίνη και αυτά. Ναι. Δεν αναλαμβάνουμε και κομμάτια όχι, από εκεί. Η ΔΕΙΑΜΒ είναι μόνο για το Δήμο Βόλου.
Εμείς πιάνουμε από τα Ειδήνη μέχρι τα Χάνια ή μέχρι Δράκια ή το Λαβρέντιο. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά υπήρχαν εποχές όπου γίνονταν κουβέντες για να μεταφερθούν και τα λίμματα από τις Μηλιές στο Βόλο και από τη Ζαγκαράδα. Ήταν παλιότερα γίνονταν αυτές οι κουβέντες. Γιατί παλιότερα συζητούσαν θεωρητικά. Συζητούσαν και δεν γίνονταν τίποτα. Εμείς δεν μπορούμε να συζητάμε ένα πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο. Δεν καθόμαστε καν στο τραπέζι να ασχοληθούμε με αυτό, γιατί είναι ανέφικτο. Ο βιολογικός ο δικός μας έχει για 210.000 κατοίκους. Πώς να φέρουμε εμείς 500? Αυτή είναι η δυνατότητα. Αυτή είναι η δυνατότητα. Με την επέκταση που κάναμε τώρα ήταν για 170.000 και το φτάσαμε 210-220. Πώς να φέρουμε τα λίμματα από αλλού? Λειτουργεί ο βιολογικός κανονικά, γιατί βλέπω κάτι νερά κάθε φορά που περνάω εκεί στον Ξηριά. Βλέπω κάτι νερά. Τι, από πού είναι τα νερά? Είναι πολύ καλοκαίρι για να έχουμε λίγο δροσιά. δεν έχουμε. Λειτουργεί ο βιολογικός, 100% καθαρό νερό που φτάνει στο παγκαστικό. Όλα είναι ok. Ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα με οσμές και όλα αυτά, ναι, υπάρχουν. Είναι στην καθημερινότητα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Υπάρχουν οι τεχνικοί εκεί που λύνουν το πρόβλημα αμέσως. Υπάρχει ο δίδυμος αγωγός που εξασφαλίζει την καθαρότητα του κόλπου του παγκαστικού. Είναι πάρα πολλά που έχουν γίνει. Ο δίδυμος αγωγός έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου? Χρησιμοποιείται? Ναι, αρκετές φορές. Δηλαδή υπήρχε πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό τον παλιό και τον χρησιμοποιήσατε? Και αμέσως γυρίζουν στο δίδυμο αγωγό τα λίμματα και είμαστε εκεί. Ξέρετε, πριν από κάποια χρόνια, σας ξεμολογηθώ και εγώ κάτι. Μιλούσα με έναν από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΜ, μηχανικό της ΔΕΙΑΜ, που ήταν σε όλες τις διοικήσεις, και στις παλιές και στις τωρινές. Η άποψή του ήταν ότι δεν χρειαζόταν δεύτερος αγωγός, διότι θα είχε πάρα πολύ μεγάλο κόστος και γιατί δουλεύει ο αγωγός 25 χρόνια. Μου είπε, είχε τρεις αβαρίες, στατιστικά στα άλλα 25 χρόνια, αν έχει άλλες τρεις αβαρίες, δεν χάλασε ο κόσμος. Είχε αυτή τη λογική η διοίκηση της ΔΕΙΑΜ κάποτε. Τη λογική αυτή του μηχανικού. Αποδείχθηκε ότι έκανε λάθος. Αυτή η διοίκηση. Αλλά είχαν αυτή τη σκέψη. Βλέπω λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή τη σκέψη να έρχονται τώρα και να λένε δεν ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Είδα και κάτι δηλώσεις περίεργες έτσι από πρώην ανθρώπους που διοικούσαν τη ΔΕΙΑΜ. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Εγώ νομίζω ότι πολλοί από αυτούς που περάσαν από τη διοίκηση ΔΕΙΑΜ δεν γνώριζαν τι διοικούσαν ακριβώς. Ακόμα και τώρα τους δίνουν ένα πινάκι να διαβάσουν τις καταβολές των συνεργείων. Και έρχονται στο επόμενο συμβούλιο και ρωτάνε και τους λέμε στα διάβαστα κύριε, ήταν αναλυτικά τα ποσά όλα. Νομίζω ότι εκεί υπήρχε μια υποψία ότι δεν πρέπει να πούμε κάτι γιατί θα δουλέψουμε να το κάνουμε. Απλά σκεφτόταν μόνο οράματα. Εμείς σκεφτόμαστε τη δουλειά και το πολίτη, το δημότη μάλλον, να είναι σίγουρα προστατευμένος. Γιατί τα λίμματα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πήγαν εκεί που πήγαν. Είναι το ίδιο που λέγαμε προηγουμένως. Νομίζω ότι η ΔΕΙΑΜ θέλει δουλειά. Και αν δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις, δεν πας στη ΔΕΙΑΜ. Είναι μια αντιδημαρχία, μια προεδρία που θέλει πάρα πολύ χρόνο να είσαι από πάνω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη νύχτα, τηλέφωνα. Είναι πάρα πολλά. Δεν κλείνουμε εμείς ποτέ. Είμαστε 24ωρο. Θα κατεβάσετε όμως και την τιμή του νερού έτσι γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Έρχονται λογαριασμοί. Νομίζω ότι τώρα θα κάνετε και είχατε και κάποιους λογαριασμούς οι οποίοι ήταν κατά προσέγγιση. Κοιτάξτε, υπήρχε μια εταιρεία που έκανε τις μετρήσεις που τελείωσε. Τώρα πήραμε μια καινούργια εταιρεία που είναι φωτογραφικές οι μετρήσεις. Υπάρχει φωτογραφία από το ρολόι σε κάθε πολίτη πλέον μέσα στο φάκελό του. Ότι υπήρχαν λάθη, υπήρχαν λάθη. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αλλά μέσα σε 3 χρόνια, 3,5 που είναι η διοίκηση αυτή, δεν λύνονται όλα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζητάνε πράγματα, ναι, λύσαμε την ενεργή, λύσαμε εργαζόμενους, λύσαμε το ένα το άλλο. Προσπαθούμε καθημερινά να προχωράμε ένα βήμα. Step by step, που λέει ο Δήμαρχος. Ένα-ένα. Θεωρώ ότι το νερό είναι σε πολύ καλή τιμή. Ένα μέσο σπίτι πληρώνει 40-50 ευρώ το τρίμηνο για νερό και αποχέτευση. Που όλοι λένε το νερό, δεν το νερό. Όταν καθαρίζουμε τις βόσεις δεν πληρώναμε. Είναι ένα κοστολόγιο που φεύγει από τον ιδιώτη και πάει στη ΔΕΙΑΜ. Θεωρώ το νερό σε πάρα πολύ καλή τιμή. Για την ποιότητα του νερού να συμφωνήσω μαζί σας ότι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι εξάδες πάνε σύννεφο. Έχουμε το λέω, το λέω εγώ πρώτος. Για την ποιότητα του νερού, στην επόμενη πενταετία υπάρχει σχέδιο ολοκληρωμένο στο οποίο θα φτάσουμε στο 80% νερό πηγαίο να πίνουμε στο Βόλο. Πάλι και αυτό πρωτοποριακό για όλη την Ελλάδα. Αλλά ένα-ένα θα γίνουν όλα.
Θέλουν τον χρόνο τους, θα οριμάσουν τα έργα. Η υδρομάστηση θα ξεκινήσει. Θα μαζέψουμε όλες τις πηγές του πηλίου, θα φέρουμε το νερό, θα αφήσουμε για το πότισμα, για τα χωριά. Όλα θα γίνουν. Θέλουν χρόνο όμως. Ήταν μια διάρκεια παρατημένη και είναι μια διάρκεια που μπαίνει σε δρόμο εξορθολογισμού. Αυτή η αντικατάσταση των αγωγών τώρα πότε θα αρχίσει να λειτουργεί, δηλαδή πότε θα έχουμε τελειώσει την αντικατάσταση? Μέχρι τέλος του χρόνου θα είμαστε τελειωμένοι. Μέχρι τέλος του χρόνου. Εντελώς. Δηλαδή τέλος του χρόνου θα πάψουμε να έχουμε διαρροές, γιατί το μισό νερό το χάναμε στον δρόμο. Χάναμε 1 εκατομμύριο κυβικά, φανές διαρροές. Πόσο? 1 εκατομμύριο κυβικά. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Λίμνη ολόκληρη. Όταν είναι σωληνώσει και όλα αυτά από το 60 και το 70, λογικό είναι. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε τώρα έχουν εγγύηση 50 χρόνια τουλάχιστον. Αλλά αυτά γίνονται κάθε ένα χρονικό διάστημα να οριμάσουν τα έργα. Νομίζω ότι ο Βόλος θα είναι από τις πόλεις που θα έχει το καλύτερο νερό μέχρι το 27 και χωρίς καμία διαρροή. Πολύ καλά. Κύριε Τόρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Διακοπές πήγατε? Όχι, το Σάββατο φεύγω. Καλή ξεκούραση. Θα πάρω το κινητό μαζί μου. Όχι, δεν γίνεται. Ο πρόεδρος πρέπει να έχει μαζί το κινητό. Δεν γίνεται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, καθώς είναι 5 βολιώτες οι οποίοι, τα στοιχεία των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούσαν μέρος σπήρας που ξάφριζε σπίτια. 5 βολιώτες στη Σπήρα που ξάφριζαν σπίτια ως τεχνική δίθεν του ΔΔΕ. Ορμητήριο της Σπήρας, όπως αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες, ήταν τα Άνω Λιώσια. Περισσότερα από 600.000 ευρώ είναι η ηλία τα τελευταία 2,5 χρόνια. Στη δημοσιότητα ήρθαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 15 μελών της συμμορίας που ξάφρισαν ηλικιωμένους από διάφορες περιοχές της Αττικής. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι για την εξάρθρωση της συμμορίας χτύπησαν τουλάχιστον 24 φορές σπίτια σε Κουκάκι, Γαλάτσι, Κηφισιά, Ζωγράφου, Χαλάνδρη, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Ψυχικό, Νέα Σμυρνή, Νέα Χαλκιδόνα και Χολαργό. Προσέγγιζαν τα θύματα τους με άψογη εμφάνιση και σε αρκετές περιπτώσεις με επίδειξη πιστοποιητικών εγγράφων, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τεχνικούς συντηρητές ανελκυστήρων και με την πρόφαση έκτακτης ανάγκης τους έπειθαν να εισέλθουν εντός των οικειών τους. Σε βάρος των 15 πάντων συλληφθέντων και άλλων 7 ατόμων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη κακουργημάτων κλοπών. Η ελληνική αστυνομία παρακαλεί τους πολίτες να επικοινωνούν για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας για τη δράση της συμμορίας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Μπλόκο στο κύκλωμα διακινητών κοκαίνης έβαλαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, που συνέλαβαν έναν 35χρονο άνεργο, όπως και δύο εργάτες σε κτηνοτροφική μονάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Στην υπόθεση φέρονται ως εμπλεκόμενοι άλλοι 4 Λαρισαίοι, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν καθώς παρήλθε το αυτόφορο. Ένας άνεργος, όπως και δύο εργάτες σε κτηνοτροφική μονάδα, συνελήφθησαν χθες το πρωί στη Λάρισα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων η εμπορία και η διακίνηση κοκαίνης. Έπειτα από έρευνα αστυνομική της Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, συνέλαβα χθες το κουλούρι ένα 35χρονο Αλβανό υπήκο, ένα 46χρονο Λαρισαίο, όπως και ένα 42χρονο Αλβανό υπήκο, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία είναι ο ηθήνων νους στη διακίνηση κοκαίνης στη Λάρισα, κατάσχοντας μεταξύ άλλων 1 κιλό κοκαίνη, όπως και περισσότερα από 8.200 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες στην υπόθεση, φέρονται εμπλεκόμενοι και άλλοι 4 Λαρισαίοι, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν καθώς παρήλθε το αυτόφορο. Άλλη μια επιτυχία της υπηρεσίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας. Μια μεγάλη επιτυχία, ειδικά για τα δεδομένα της περιοχής μας. Μια επιτυχία που καταδεικνύει το δυναμισμό της υπηρεσίας αυτής, αλλά καταδεικνύει και το πρόβλημα των ναρκωτικών, το οποίο καλπάζει. Και βλέπουμε συγκεκριμένη περίπτωση, στην ουσία, τρεις άνεργοι, οι οποίοι κανονικά ζούσαν από το εμπόριο των ναρκωτικών. Αυτός είναι ένας συνδυασμός πληροφοριών, παρακολούθησης, εκμετάλλευσης προδιαθέρων τεχνολογιών, μεγάλης υπομονής, τεράστιας υπομονής και πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Αυτά είναι όλα ένας σχεδιασμός. Σχεδιασμός και συνδυασμός. Τεράστια δυσκολία. Όλες αυτές οι υποθέσεις έχουν μια τεράστια δυσκολία. Αδύνατο να καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι μέσα στο παιχνίδι της δίωξης των ναρκωτικών την τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί οι συνάδελφοι κατά την εκτέλεση του κατοικόντου τους. Εν ούτε εγώ.
που είμαι στην αστυνομία τόσα χρόνια, αλλά δεν έχω υπηρετήσει αυτές τις υπηρεσίες. Τέλος, στο σπίτι του 42χρονου άνεργου δεν βρέθηκαν ναρκωτικά. Από τις έρευνες συνολικά κατασχέθηκαν κοκαίνα ενός κιλού, κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 182 γραμμαρίων και συνολικό χρηματικό ποσό 8.260 ευρώ. Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες στην Εύβοια, που φανερώνει τις τραγικές ελλείψεις του ΕΚΑΒ και τα πληρώματά του πριν από λίγες ώρες στην περιοχή των Ψαχνών. Ο Δήμαρχος μετέφερε με το προσωπικό του όχημα έναν ασθενή στο κέντρο υγείας, γιατί δεν υπήρχε, όπως λέει, διαθέσιμο ασθενοφόρο. Τρίτη καταγγελία για έλλειψη ασθενοφόρων έγινε σήμερα, 6 Ιουλίου, αυτή τη φορά στην Εύβοια, από το Δήμαρχο Δυρφείων Μεσαπίων Γιώργο Ψαθά, ο οποίος δήλωσε ότι μετέφερε έναν 75χρονο μεγκεφαλικό στο νοσοκομείο με δικό του αυτοκίνητο, επειδή δεν μπορούσε να φτάσει εκεί το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, τον λόγο περιστατικό συνέβη στην παραλία του Λιμνιώνα στην Εύβοια. Το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να φτάσει εκεί για να παραλάβει τον 75χρονο και στο σημείο έσπευσε ο Δήμαρχος της περιοχής για να μεταφέρει τον άνθρωπο στο νοσοκομείο με δικό του αυτοκίνητο. Μάλιστα, ο Δήμαρχος δηλώνει ότι πρόκειται για πρώην παίκτη του Πανιωνίου. Τον μεταφέρω εγώ αυτή την ώρα με εγκεφαλικό επεισόδιο. Στο κέντρο υγείας Ψαχνών, δήλωσε ο κ. Ψαθάς. Συμπλήρωση, είναι εγκληματικό να υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και έχουμε αρκετούς επισκέπτες. Το ΕΚΑΒ δήλωσε αδυναμία να έρθει στο Λιμνιώνα και είπε ότι υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα. Άμεσα πήρα το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο, συμπληρώσε και έφτασα για να μεταφέρω τον ασθενή στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, προκειμένου να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση συμπλήρωσε είναι τραγική και πρέπει άμεσα να αλλάξει, πριν θρηνήσουμε και άλλες ανθρώπινες ζωές. Το συγκεκριμένο πάντως περιστατικό είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες ώρες στην Εύβοια και το τρίτο συνολικά, αφού ένας άντρας πέθανε χθες στο Μαντούδι και μια γυναίκα πέθανε στη Λέσβο εξαιτίας έλλειψης ασθενοφόρων. Μια περίεργη είδηση έχει αναστατώσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Αφορά μια 40χρονη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Λάρισας με στρεπτόκοκο σε σοβαρή κατάσταση. Είχαμε την αίσθηση όλοι ότι ο στρεπτόκοκκος είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται με τις αντιβιώσεις. Θα πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, τον κύριο Λαρίση, από τους εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κύριε Λαρίση, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, όπως σωστά τα είπατε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εργάζομαι, είμαι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων και νοσηλευτή. Νοσηλευτής. Σε εσάς νοσηλεύεται η 40χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τριών έχουν μάθει, τώρα δεν ξέρω τις πληροφορίες. Όχι, δεν είναι σε εμάς, είναι στο Γενικό Νοσοκομείο, στη ΜΕΤ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όχι στο Πανεπιστημιακό. Αλλά και εμείς, λόγω της κατάστασής της, συνδράμουμε όπως μπορούμε για να βοηθήσουμε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και με αναλώσιμο υλικό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στον αγώνα που δίνουν οι γιατροί της ΜΕΤ και το νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι οι εργαζόμενοι. Έκανε και ο κύριος Γιαννακός κάποιες δηλώσεις, ο πρόεδρός σας, έτσι δεν είναι, αναφέρθηκε στο θέμα. Έχουν προσβληθεί και τα παιδιά της οικογένειας. Ναι, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είχαν και πριν προσβληθεί, αλλά και ότι τώρα πάλι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο, στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, τα δύο παιδιά. Δεν είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό. Αλλά σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση, δεν τα παιδιά, ευτυχώς. Έχουν ήπια συμπτώματα. Δόξα. Ναι, δυστυχώς για τη 40χρονη, από αυτά που βλέπουμε, μαθαίνουμε από τους ειδικούς, ότι είναι μια σπάνια, από τις σπάνιες περιπτώσεις δυστυχώς, την οποία έχει αυτή την επιπλοκή και αυτό είναι βαρύτατη κατάσταση που την έφερε να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι στην εντατική η κοπέλα, είναι στην εντατική η γυναίκα. Μάλιστα. Είναι στην εντατική και λόγω της πολύ βαριάς κατάστασης, της σύψης η οποία προήλθε, γι' αυτό το λόγο και με τον τρόπο που σας είπα και πριν, με το προσωπικό το δικό μας, με κάποια αντλία, προσπαθήσουμε να δώσουμε κι εμείς μια βοήθεια για να ανταπεξέλθει στην καρδιακή λειτουργία της. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Έχουμε φοβηθεί όλοι μας από τέτοια περιστατικά, μοναδικά περιστατικά. Ναι. Όπως αναφέρουν και είπα και πριν και οι ειδικοί, μετρημένα στα δάχτυλα οι σπάνιες αυτές οι επιπλοκές. Υπάρχουν οι λοιμώξεις με τους στρεπτόκοκκους, ζει ο στρεπτόκοκκος ανάμεσά μας. Μπορούν να έχουν, όπως έχουν μια ποιόδια μεταγγελία, να κάνουν ένα ποιόδι στρεπτοκοκκική λοιμώξη. Αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων, με αντιβίωση που χορηγείται, υποχωρεί και δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Τώρα, το πώς ακριβώς
έγινε, πώς ακριβώς μεταφέρθηκε η λίμωξη στο αίμα και να κάνει συψημία, δεν ξέρω. Από ό,τι λένε, από τον πνεύμονα, ένα εμπίημα ποιότητα στον πνεύμονα, γι' αυτό είχε και τη δύσπνοια. Και από εκεί και πέρα η κατάσταση πώς μεταφέρθηκε δεν γνωρίζω για να γίνει αυτή η σύψη. Κύριε Λαρίση, έχουν βγει κάποιοι γιατροί και λένε ότι όλοι μας έχουμε πιθανότητα περάσει από στρεπτόκοκο, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Πώς εξηγείτε όμως και εσείς, σαν νοσηλευτής, τα τελευταία περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ας πούμε, και με το παιδάκι στην Άουσα και τώρα με τη 40χρονη που είναι 24 ώρα σχεδόν στη ΜΕΘ. Τι έχει αλλάξει αυτό το στρεπτόκοκο? Φαίνεται ότι έχει γίνει και στο παρελθόν, έχει παρελκυθεί και στο παρελθόν, υπάρχει μια αύξηση. Βέβαια αυτό που λέτε είναι έτσι και νομίζω ότι οι ειδικοί, γιατί δεν είμαι ο ειδικός, εγώ είμαι ένας νοσηλευτής, οι ειδικοί που μελετούν τις λοιμώξεις και την έξαρση αυτών θα αποφαρθούν, πιστεύω, στην πορεία αν υπάρχει κάτι διαφορετικό και ποιο είναι αυτό που μπορεί να γίνονται πιο επικίνδυνοι αυτή η λοιμώξη ή οποιαδήποτε άλλη λοιμώξη εμφανιστεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να ευθύνεται. Ακούγεται πάρα πολλά, αλλά δεν είμαι ο υπηκός για να σας πω ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να υπάρχει αυτή μια αύξηση. Είχατε όμως αυξημένες νοσηλίες στο πανεπιστημιακό, τουλάχιστον μέσα στο 2023 που μιλάμε. Δεν έχω πληροφορηθεί κάτι συγκεκριμένο, κάτι ειδικό. Όχι, για το στρεπτόκοκο και στρεπτοκοκική λίμωξη δεν είχαμε κάτι. Οπότε αντιμετωπίστηκε, πιθανόν να αντιμετωπίστηκε ή από τα επίπεδα αν ήρθε και να πήγε την αγωγή και να έφυγε, είτε από ιδιώτες γιατρούς ή έξω. Εμείς δεν είχαμε κάποια ειδική νοσηλεία. Πόσα χρόνια είστε νοσηλευτής, κύριε Λαρίση? Είμαι 29 χρόνια. Είστε παλιός, λοιπόν. Θυμάστε περιστατικά στρεπτόκοκκου σαν νοσηλευτής που να έφταναν στη ΜΕΘ άλλη φορά? Όχι. Όχι. Πραγματικά εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ είμαι και σε παιδιατρική κλινική για πολλά χρόνια. Επειδή και εγώ είμαι παλιός. Δεν θυμάμαι τη δεκαετία του 80 και του 90 να έχουμε τέτοια περιστατικά. Είχαμε την αίσθηση, τώρα οι γιατροί βέβαια θα πούνε, αλλά είχαμε την αίσθηση όλοι μας και μια σιγουριά σχετική ότι στρεπτόκοκκος πλακώνεσαι σε μια απλή αντιβίωση και περνάνε όλα. Τώρα έτσι λένε και τώρα. Έτσι λένε και τώρα. Απλά το. Δεν ξέρω. Ναι, είναι πραγματικά είναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να πω τι γίνεται. Γιατί αυτό που ακούν τους γιατρούς όλοι μας, ανεξαρτήτως τι λένε. Ότι αν έχεις ένα πυρετό τρεις μέρες, δεν παίρνεις ούτε επιβίωση, βλέπεις, επισκέπτεται τον γιατρό. Αυτό πέρασε, ήταν last year. Τώρα άλλαξε, ναι, αυτό. Τώρα είναι με τον πυρετό, τώρα κατευθείαν στο γιατρό, ασυζητητή. Έτσι πως γίνεται, ο κόσμος φοβάται. Και το θέμα είναι πιο ότι η συγκεκριμένη από ό,τι πληροφορούμε... Πυρετό στο γιατρό, κατευθείαν. Κάποτε βέβαια και εγώ, τη δεκαετία του 90 έτσι ήξερα ότι ήταν τα πράγματα. Πυρετό στο γιατρό, αντιβίωση. Μετά οι γιατροί μας είπανε πυρετός περιμένετε, όχι αντιβίωση. Τώρα γυρίσαμε στο πυρετό, στο γιατρό και βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη η κοπέλα η οποία προσβλήθηκε είχε πάει και σε γιατρό, από ό,τι πληροφορούμε, είχε πάρει και αντιβίωση. Άρα ναι. Έκανε αυτά τα προβλεπόμενα ότι γίνεται. Απλά έγινε αυτή η επιπλοκή και δυστυχώς ελπίζουμε όλοι βέβαια και όλων. Και όλων των γιατρών, όλων όσων συμμετέχουν και έχουν πίνουν, ξέρω ότι δίνουν αγώνα να την κρατήσουν στη ζωή. Είχε πάει σε γιατρό η γυναίκα και είχε πάρει και φάρμακα. Είχε πάρει και αντιβίωση, ναι. Και δεν την κάλυψε. Δεν φαίνεται ότι έκανε μια επιπλοκή αργότερα, μια επιδείνωση, την οποία παρουσιάστηκε με δύσπνοια και υψηλό πυρετό και αυτό επισκέφθηκε και τα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Και είχε αυτή την εξέλιξη, μάλιστα. Εκεί είδα τη βαρύτητα. Να είναι καλά τα παιδάκια, γιατί νοσηλεύονται λοιπόν και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαρίση. Να είστε καλά και ελπίζουμε, ξαναλέω ακόμα μια φορά, να καταφέρει να μπορέσουν οι γιατροί να γίνει ένα θαύμα και να μπορέσει να βγει δυνατή μέσα από τη μονάδα. Είναι κρίμα και για την ίδια νέα γυναίκα και για τα παιδιά και για όλους τους συγγενείς. Είναι Λαρισαία, μέσα από τη Λάρισα είναι η κοπέλα. Νομίζω πως είναι η Λάρισα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι είναι από τη Λάρισα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Καθώς σήμερα τα ξημερώματα, μια μηχανή στη Νέα Ιωνία τυλίχθηκε στις Φλόγες. Φωτιά ξέσπασε σε δικυκλό τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Ειδικότερα λίγο μετά τις 2 το πρωί, η πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε δίκυκλο στην Εθνικών Αγώνων. Και έσπευσαν άμεσα στο σημείο πυροσβέστες, συγκεκριμένα 5 με 2 οχήματα.
Οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ το δίκυκλο κάει και ολοσχερός. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα περιστατικό σαν και αυτό εκδηλώνεται στην περιοχή του Βόλου. Πολλές φορές τους προηγούμενους μήνες και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχουν παραδοθεί στις φλόγες αυτοκίνητα εν κινήσει τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες τους προσπάθησαν να τα βάλουν μπροστά ή ακόμη και μηχανάκια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι είτε τα δίκυκλα είτε τα αυτοκίνητα δεν συντηρούνται στο βαθμό που πρέπει. Η οικονομική δυσκολία της εποχής σαφέστατα παίζει καθοριστικό ρόλο για την εκδήλωση αυτών των συμβάντων. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στο πρωτοδικείο Λάρισας η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων του κόμματος Νίκη καθώς και των άκυρων στην εκλογική περιφέρεια της Λάρισας σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου μετά από αίτημα της υποψήφιας με τη Νέα Δημοκρατία Ρένας Καραλαριώτου. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο πρωτοδικείο της Λάρισας η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων του κόμματος Νίκη καθώς και των άκυρων στην εκλογική περιφέρεια Λάρισας σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές 25ης Ιουνίου. Η επανακαταμέτρηση πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα της υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ρένας Καραλαριώτου, το οποίο έγινε δεκτό από το πρωτοδικείο της Λάρισας. Στην όλη διαδικασία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκλογική διαδικασία, προβλέπεται η δυνατότητα στους υποψηφίους βουλευτές και στα κόμματα που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για επανακαταμέτρηση. Αν και ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία αυτή, παρόλα αυτά είμαι ενήμερος ότι έχουν υποβληθεί δύο τέτοιες αιτήσεις, η μία αφορά υποψήφιο βουλευτή, η άλλη κόμμα. Έχουν σχηματιστεί τα σχετικά συνεργεία στο πρωτοδικείο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι αυτών που ζήτησαν την επανακαταμέτρηση και δικαστικός γραμματέας. Υποθέτω αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα, γιατί θα πρέπει να η όποια ενέργεια να γίνει μέσα στο ωράριο λειτουργίας των δικαστηρίων λογικά θα συνεχιστεί τουλάχιστον και αύριο. Δεν ξέρω αν θα υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα από κάποιον άλλο υποψήφιο βουλευτή ή κόμμα. Πρόκειται πάντως για μια διαδικασία η οποία δεν είναι σπάνια. Πολλές φορές μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων έχουμε τέτοιες αιτήσεις, οπότε δεν θεωρώ ότι συμβαίνει κάτι το οποίο εντάσσεται σε κάποια εξαιρετική διαδικασία. Το κίνητρο της αίτησης εστιάζει όχι στο συγκεκριμένο κόμμα το οποίο εξέλεξε βουλευτή στη Λάρισα, αλλά στον δεδαλώδη εκλογικό νόμο και στις ατελείωτες καραμπόλες που δημιουργεί για μόλις μερικές ψήφους. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Πάνος Καμένος, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τα πολιτικά πράγματα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν υπάρχουν πλέον. Τώρα, μετά την αποχώρηση Τσίπρα, αποκαλύπτει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών γιατί πίστευε ότι θα πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Έπειτα από πολιτική απουσία, ο Πάνος Καμένος, που υπήρξε πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε να μιλήσει για την περίοδο της συγκυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα διαδραματίστηκαν στη χώρα. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Πάνος Καμένος μίλησε για το δημοψήφισμα του 2015, το Brexit που αποφεύχθηκε και τη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας πως ήταν μια παγίδα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε και στην 17η διαπραγμάτευση που κατέληξε στη Συμφωνία για το Τρίτο Μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε με παρέμβαση Ομπάμα στον Ολλάντ. Σε ό,τι αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε πως ήταν μια παγίδα την οποία θέσαν στον Αλέξη Τσίπρα με δώρο τον Νόμπελ Ειρήνης. Επειδή η καινούργια άποψη που επικράτησε ήταν ότι αυτή η έντιμη συνεργασία που υπήρχε δεν ήταν το αναγκαίο καλό, αλλά το αναγκαίο κακό, όπως είπε η κυρία Τσαπανίδου, και δυστυχώς επιβεβαίωσε ο Τσίπρας με αποτέλεσμα να χάσει όλο τον κόσμο που πιθανώς να πήγαινε κοντά του στις εκλογές της τώρα. Θα σας πω ότι η συνεργασία ήταν άριστη, με μόνη μαύρη κοιλίδα την υπόθεση των Πρεσπών. Δεν υπήρχε ποτέ μια κακή συνεργασία. Και θα σας πω το εξής, τώρα που έφυγε πια. Δεν θα μπορούσε δεξιός πρωθυπουργός με απέναντι την αριστερά να υπέγραφε τις στρατιωτικές και στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ έχοντας την αντίδραση ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού κόσμου. Ένας αριστερός πρωθυπουργός με μια κυβέρνηση συνεργασίας με εμάς τότε τους Ανεξάρτητους Έλληνες μπορούσε να περάσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο της αριστεράς. Δεν αξιολογούσαν τα πεζοδρόμια. Και αυτό είναι το σημαντικό. Θα σας πω ότι επέδειξε τεράστιο θάρρος τότε ο Αλέξης Τσίπρας να πείσει και το δικό του τον κόσμο εν μέσω της κρίσης και με απέναντι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
για τη στροφή της χώρας. Αυτή είναι όμως την οποία δεν στήριξε τη συνεχεία και γι' αυτό και για την άποψή μου υπέστη την τεράστια πολιτική ζημιά στις τελευταίες εκλογές. Αν θα επέστρεφε, δεν θα ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα γνωρίζω. Ο Πάνος Καμένος θα επέστρεφε στην τελική. Γιατί? Για μένα τελείωσε. Να σας πω κάτι. Ο ελληνικός λαός με τίμησε 32 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής. Θυμό πάντως προκάλεσαν στο ΣΥΡΙΖΑ οι δηλώσεις που έκανε ο Πάνος Καμένος με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εξαπολύει πειρά κατά του άλλοτε συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα σε σημερινή του ανακοίνωση. Η Κουμουνδούρου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του πρώην Υπουργού Άμυνας ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πιο ειδικά αναφέρεται. Ο Πάνος Καμένος έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 2015 και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει επίσης το δικαίωμα να εμφανίζει τον εαυτό του ως αλάνθαστο πρωταγωνιστή και να κατηγορεί άλλους. Εκείνο που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει είναι να κατασκευάζει σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Να παραμορφώνει τα γεγονότα του χτες για να εξυπηρετήσει τις όποιες επιδιώξεις του σήμερα. Να επικαλείται ως γεγονότα δικές του κατασκευές. Και τελικά να μην δείχνει στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στην αλήθεια για την πιο δύσκολη ιστορική περίοδο της Ελλάδας, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στις κάλπες μέχρι και τις 9 το βράδυ προσέρχονται σήμερα οι έμποροι του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, προκειμένου να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί σήμερα οι έμποροι του Βόλου με τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου να καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Οι κάλπες άνοιξαν νωρίς το πρωί και αναμένεται να κλείσουν περίπου στις 9 το βράδυ. Ο πρόεδρος πάντως των εμπόρων, κ. Οντόπουλος, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η αγορά έχει περάσει από συμπληγάδες τα τελευταία χρόνια λόγω των διαδοχικών κρίσεων και υπάρχει η ευχή αλλά και η προσδοκία να ανακάμψει. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στην πολιτεία ότι οι έμποροι και σε τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα ζητήματα που τους απασχολούν και να επιζητούν άμεσες λύσεις. Ακόμα μια εκλογική διαδικασία στις πολλές του 2023. Η εκλογική διαδικασία του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Μετά από τα 3 χρόνια της διοίκησης, καλούνται οι έμποροι να ψηφίσουν ξανά για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορική Επιχειρηματικότητας και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι κάλπες έχουν ανοίξει από νωρίς το πρωί και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή τους συναδέλφους εμπόρους, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να αναδείξουν την διοίκηση αυτή η οποία θα ηγηθεί του Συλλόγου για την επόμενη τριετία. Μέχρι στιγμής ο ρυθμός προσέλευσης είναι ικανοποιητικός για τα δεδομένα της ώρας, καθώς όλοι οι έμποροι έχουν και τις εργασίες τους και τα ωράρια είναι αρκετά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν αρκετές ώρες και μέσα στο μεσημέρι και μέσα στις μεσημεριανές ώρες θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Κατεβαίνουμε σαν ενωτικό εμπόριο και περιμένουμε σύσσωμο τον εμπορικό κόσμο σήμερα να έρθει να ψηφίσει. Όσοι είναι τακτοποιημένοι έχουν δικαίωμα να έρθουν και να ψηφίσουν για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα επιδιώξουμε από την τωρινή κυβέρνηση, από την νεοεκλογήσα κυβέρνηση. Και πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, σαν μια γροθιά, να προχωρήσουμε για τις διεκδικήσεις, τις οποίες έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η αγορά και ο εμπορικός κόσμος. Η συμμετοχή ως τώρα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Κυρίως στις πρωινές ώρες, παραδοσιακά κορυφώνεται λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων και στο άνοιγμα των απογευματινών ωρών. Εμείς έχουμε αποδείξει σαν συνδυασμός όλα αυτά τα χρόνια με την παρεμβατικότητά μας, την προσπάθεια που έχουμε κάνει για το Σύλλογο. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ενωμένοι. Τα προβλήματα είναι πολλά και είναι για όλους, για όλους τους εμπόρους ανεξαρτήτου κλάδου. Θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε όλοι οι έμποροι να είναι ενωμένοι γιατί περνάμε πάρα πολλές δύσκολες εποχές και έρχονται ίσως και δυσκολότερες. Λυπούμαστε πάρα πολύ για τη λάσπη που έχει πέσει σήμερα και για αυτές τις άσχημες ανακοινώσεις που έχουν βγει στα μέσα όσον αφορά τη διαδικασία. Εμείς έχουμε να τονίσουμε ότι η διαδικασία είναι 100% διάφανη και σωστή και όποιος έχει αντίθετη άποψη από αυτή μπορεί να προσβάλλει αν θέλει τις εκλογές. Γιατί βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα που το λιγότερο είναι εμετικές. Σαν ενωτικό εμπόριο, το λέει και το όνομά μας, είμαστε ένας πολυμετοχικός σύλλογος, θέλουμε τους πάντες μέσα, δεν χρωματιζόμαστε, κάνουμε αγνό και υγιή συνδικαλισμό και θα παρακαλούσαμε τους συναδέλφους σήμερα να έρθουν να ψηφίσουν για το καλό των εμπορικών καταστημάτων. Ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Βόλου όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από δίκυκλο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο του Βόλου, ειδικότερα λίγο πριν από τις 12 και επί της οδού αναλήψεως στο ύψος της Κοραή.
ένα δίκυκλο παρέσυρη ηλικιωμένη που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Η 84χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο. Προανάκριση διενεργεί η τροχιά Βόλου. Στα πλάνα της τηλεόρασης του Άστρα βλέπετε όλα όσα συνέβησαν στο κεντρικότατο σημείο της πόλης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικό στο σημείο, με αρκετό κόσμο να σπέβδει για να δει τι συνέβη με την ηλικιωμένη. Την έγκρισή του για τη λειτουργία των σχολικών γευμάτων σε 30 δημοτικά του Βόλου και τις περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2023-2024 έδωσε ο ΠΕΚΑ του Υπουργείου Εργασίας. Την έγκρισή του για τη λειτουργία των σχολικών γευμάτων σε 30 δημοτικά του Βόλου και τις περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2022-2023 έδωσε ο ΠΕΚΑ του Υπουργείου Εργασίας. Για το θέμα τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ομό Μαγνησίας κ. Πολύζος, επισημένοντας χαρακτηριστικά τα εξής. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για τα σχολικά γεύματα αναφορικά με την καινούργια σχολική χρονιά. Όμως είδαμε ένα δημοσίευμα του ΟΠΕΚΑ που λέει ότι εγκρίθηκαν τα σχολικά γεύματα για το νέο σχολικό έτος για 30 σχολικές μονάδες του Ομού Μαγνησίας. Να υποστηρίξουν περίπου 3.000 μαθητές. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα ξεκινήσουν κανονικά τα γεύματα χωρίς προβλήματα, ούτως ώστε να υποστηριχτούν οι οικονομικά ασθενείς οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτό το γεύμα. Πέρα από αυτό όμως είναι και ένας τρόπος ούτως ώστε να προάγουμε τη σωστή διατροφή στους μικρούς μαθητές. Ο Δήμος Βόλου πάντως ήταν ανάμεσα στους 7 Δήμους πανελλαδικά που τα σχολικά γεύματα άρχισαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι τα σχολικά γεύματα έχουν και κοινωνική σημασία, καθώς υπάρχουν πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και τα συγκεκριμένα γεύματα δίνουν μια σημαντική λύση στην ανάγκη του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση είναι γεύματα που εμπεριέχουν το στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, απαραίτητα για την ανάπτυξη του οργανισμού ενός παιδιού. Κύκλωμα τράφικινγκ εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία και μάλιστα βρέθηκε στη φυλακή και ο σύντροφος της αποκαλούμενης Μαρίνας. Ακόμη μια προφυλάκηση, η τέταρτη, αποφασίστηκε από τις δικαστικές αρχές για το διεθνές κύκλωμα τράφικινγκ. Το διεθνές κύκλωμα με θύματα 51 γυναίκες από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε προημερών από την ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 57χρονος σύντροφος της 71χρονης Μαρίνας, που χτες πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Ο κατηγορούμενος, όπως και η σύντροφός του, υποστήρισε πως εκμίστωνε με νόμιμο τρόπο 5 οίκους ανοχής στην πρωτεύουσα και πως οι γυναίκες εργάζονταν με τη θέλησή τους στους χώρους αυτούς. Από τους 22 συλληφθέντες για την υπόθεση, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι οι 4. Εκτός από τον 57χρονο και την 71χρονη, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος και η σύζυγός του, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους συγχωρής. Αυτοψία στα έργα της περιφέρειας και πιο συγκεκριμένα στα έργα κατασκευής των νέων πεζοδρομίων στο Κρόκιο Αλμυρού πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Δωροθέα Κολυνδρίνη. Το έργο κατασκευής κρασπέδων και πεζοδρομίων στο Κρόκιο του Δήμου Αλμυρού, μετά την ολοκλήρωσή του, επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, κυρία Κολυνδρίνη. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κροκίου, κύριος Χρήστος Ιωάννου. Χθες λοιπόν μεταβήκαμε με την τεχνική υπηρεσία στο Κρόκιο. Ολοκληρώθηκε και περαιώθηκε ένα έργο πολύ σημαντικό, γιατί όπως ξέρετε είναι πρωτεύον εθνικό δίκτυο εκεί. Οπότε εκατέρωθεν του δρόμου, στα πρανή του δρόμου, έχει γίνει μεγάλου φάρδους γύρω στα 3 μέτρα πεζοδρόμιο, το οποίο αφενός εξυπηρετεί και τους κατοίκους στο να μεταβαίνουν στην εκκλησία, στο σχολείο, στις όποιες δραστηριότητες τους, αλλά προφυλάσσει και γενικότερα και τις ιδιοκτησίες από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε υποσχεθεί, έγινε και πραγματικά είναι πάρα πολύ λειτουργικό και πάρα πολύ καλέσθητο. Συνάμα πήγαμε στον κυκλικό κόμβο του Αλμυρού. Είναι ένας εκ των δύο κόμβων που υλοποιούνται στον Αλμυρό. Τις επόμενες μέρες πρόκειται να δοθεί και σε κυκλοφορία ο κόμβος, εναπομένουν ελάχιστες εργασίες και κυρίως αυτό που θα βάλουμε το διακοσμητικό στη μέση που δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του κόμβου. Και θα ξεκινήσει ο επόμενος στην Ευξηνούπολη. Και τέλος καταλήξαμε στη Μιτζέλα, στην Αμαλιάπολη, όπου εκεί λειτουργεί το κέντρο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού. Είναι ανοιχτό κάθε μέρα, προκειμένου να μπορούν να πηγαίνουν και παιδιά και εκδρομής. Έχει ένα μηχάνημα διάδρασης όπου μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει σε κατάδυση εικονική και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πήγαμε λοιπόν εκεί μετά από τα εγκαίνια που είχαν γίνει και πέρυσι για να δούμε λίγο έτσι την επισκεψιμότητα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν σχετικά, αλλά και το Σαββατοκύριακο αυτό έχουν κλείσει και κάποια ραντεβού για καταδύσεις, οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βρισκόμαστε γενικώς σε μια κατάσταση όπως και όλα τα χρόνια αυτά, όπου παρακολουθούμε έργα, δρομολογούμε καινούρια και βλέπουμε κάποια να υλοποιούνται και να φτάνουν στο τέλος τους. Σύμφωνα με τη μελέτη, πάντως πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής κρασπέδων πεζοδρομίου με σταμποτό σκυρόδεμα σε μήκος 800 μέτρων, ανάντι-κατάντι επί της επαρχιακής οδού Αλμυρού έντος του οικισμού Κροκίου. Επιπλέον, ανά 25 μέτρα έγιναν εργασίες κατασκευής φρεατίων για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού.
Πάμε τώρα στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, όπου είχαμε ακόμη μια σημαντική παρέμβαση. Ολοκληρώθηκε το έργο τοποθέτησης των νέων μαρμάρινων εδωλίων στο κύλο του Αρχαίου Θεάτρου της πόλης, εκτός των τεσσάρων τελευταίων σειρών του, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην παρούσα φάση του έργου. Η συγκεκριμένη εργασία ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, αλλά το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της, καθώς τοποθετήθηκαν τα 194-240 μέλη που προβλέπονταν στη σχετική μελέτη. Μια κύρια φάση του έργου και πολύ δύσκολη έφτασε στο τέλος της. Δηλαδή εκείνη της συμπλήρωσης και επανατοποθέτησης των εδωλίων του Αρχαίου Θεάτρου, τα οποία έλειπαν. Της επανατοποθέτησης εκείνων που είχαν βρεθεί σε λάθος θέση και της συμπλήρωσης όσων έλειπαν. Οπότε έχουμε τη χαρά να έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο μέρος του κύλου του θεάτρου συμπληρωμένο και αυτό ήταν το κύριο μέρος του έργου του ΕΣΠΑ, το οποίο μας είχε ανατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τις επόμενες μέρες θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης τόσο στα αρχαία εδόλια όσο και συμπλήρωσης τμήματων που έχουν μείνει ανάμεσα στα παλιά και στα καινούργια, οπότε με το σκοπό να είναι ακόμη πιο λειτουργικό το θέατρο. Και θα ανακοινωθεί σε συμφωνία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και μια ημερομηνία που θα ανοίξει για το κοινό, για να μπορέσει το κοινό να το επισκεφθεί. Αυτό θα ανακοινωθεί σύντομα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η δεύτερη φάση του έργου, που περιλαμβάνει την στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου της σκηνής, που είναι αυτό πίσω μας, για το οποίο αναμένουμε ακόμη την εξέλιξη διαγωνισμών. Έχουμε κάνει διεθνείς διαγωνισμούς για την προμήθεια μαρμάρου πορολίθου και την τοποθέτηση αυτών στο αρχαίο κτίριο και αναμένεται η έκβαση των διαγωνισμών. Το έργο αποκατάσταση του θέατρου της Λάρισας επικεντρώνεται πλέον στη συντήρηση των αρχαίων ειδωλίων και ιδιαίτερα στην πλήρωση των κενών που αυτά παρουσιάζουν λόγω παλαιών σπασιμάτων και της φθοράς του χρόνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε έργο μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε θα γίνουν όλες αυτές οι συμπληρώσεις που είπαμε. Θα συνεχιστούν βέβαια συντηρήσεις και έχουμε ζητήσει παράταση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μας έχουν πει ότι θα δοθεί, ώστε περιμένοντας την έκβαση των διαγωνισμών να μπορέσει να εκτελεστεί και το έργο της αποκατάστασης. Οπότε ελπίζουμε δηλαδή και στον επόμενο χρόνο να συνεχιστεί το έργο και μέσα στο 2024. Όλες οι εργασίες στο μνημείο που είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτελούνται από έμπειρους συντηρητές και εργατιτεχνίτες υπό την υποπτία της προϊσταμένης εφορίας στα Βρούλας Δρόλια. Πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στο Σωρό τα εγγένεια του νέου αστρονομικού παρατηρητηρίου, παρουσία πλήθους κόσμου, μικρών και μεγάλων. Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου έχει ανακοινώσει μια σειρά εκδηλώσεων για όλο το καλοκαίρι με θέματα άστρα και το διάστημα. Εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τα μέλη της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου το Αστρονομικό Παρατηρητήριο. Στη θέση Σωρός πρόκειται σίγουρα για ένα ιδανικό μέρος στην κορυφή του Αγίου Στεφάνου, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης και αρκετά μακριά από τα ενοχλητικά φώτα. Είναι το νέο σημείο συνάντησης της εταιρείας που έχει ονόμασε ολόκληρη τη χώρα, καθώς εκεί πλέον θα διοργανώνονται αστροβραδιές για την παρατήρηση των ουράνιων σωμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου ενέκρινε πάντως την αξιοποίηση του χώρου. Πάμε και στο τελευταίο ρεπορτάζ για σήμερα για το δελτίο μας, που αφορά το φεστιβάλ Μάμαλη στην Βερδικούσα, όπου είναι αγώνες με μηχανές εντούρο. Ξεκινά αύριο και τρεις ημέρες το Μαμαλή Φεστιβάλ 2023 στην κορυφή Μαμαλή στη Βερδικούσα με πολλές παράλληλες δραστηριότητες. Ένα φεστιβάλ ξεχωριστό, μοναδικό, στη Βερδικούσα, στο ένα μοναδικό δάσος, όπου εκεί γίνονται και αγώνες δρόμου που έγινε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και αγώνες εντούρο που θα γίνει την Παρασκευή 7, 8 και 9 Ιουλίου. 1400 μέτρα ύψος, live εκδηλώσεις με ξεχωριστά συγκροτήματα που ταιριάζουν με το περιβάλλον αλλά και τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται εκεί, αθλητικές διοργανώσεις για τα παιδιά, διάφορα δρόμενα, περίπατο στο δάσος, όλα αυτά χάρη εδώ στο δραστήριο σύλλογο της Βερδικούσας. Έχουμε τη χαρά ως Δήμος Ελασσόνας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους διοργανωτές του Mountain Enduro Camp, να φιλοξενούμε και φέτος το καταπράσινο δάσος Οξιάς και νομίζω ένα από τα μοναδικά που είναι επισκέψιμα στην Ελλάδα. Το κατασκηνωτικό φεστιβάλ που διοργανώνουμε με τα παιδιά του Mountain Enduro Camp.
Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με τα παιδιά του Mountain Enduro Cup, θέλει να κάνει γνωστή την περιοχή μας στο Πανελλήνιο και όχι μόνο. Και σε αυτό, μαζί με την Περιφέρεια, έχουμε εξασφαλίσαμε και κατασκευάσαμε την ασφαλτόσωρση του δρόμου από τη Βερδικούσια έως και το χώρο που διεξάγεται το κατασκηνωτικό φεστιβάλ, κάνοντας εύκολη την πρόσβαση στο χώρο. Η Μαμαλή βρίσκεται σε ένα καταπράσινο από οξιά δάσους που προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές εικόνες, ενώ οι διοργανωτές υπόσχονται ένα τριήμερο γεμάτο δράση, μουσική και διασκέδαση. Είναι ένα τριήμερο το οποίο περιέχει κάποιες δραστηριότητες για παιδιά, για μεγάλους, τουριστική περιήγηση στο δάσος Οξιάς, περιπάτους, αγώνες ανωμάλου δρόμου για τους δρομείς. Φέτος, αυξάνοντας την ποσότητα και την ποιότητα των προσπαθειών μας, καταφέραμε να έχει την τιμητική του το trial run, ο αγώνας ανωμάλου δρόμου για τους δρομείς, να διεξαχθεί ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα μία εβδομάδα πιο πριν. Είχαμε 350 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, από την Πάτρα, την Κόρινθο μέχρι και το Δημότιχο. Όσοι θα παραβρεθούν στο φεστιβάλ, όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία βουνού μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος από οξιά, στη θέση Μαμαλή, Βερδικούσιας, που έχει υψόμετρο, όπως το είπε και ο Περιφερειάρχης προηγουμένως, 1430 μέτρα, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες όπως αφορά τη μηχανοδήγηση, τη φύση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη ζωντανή μουσική που θα παίζει τα βράδια μέσα στα δέντρα στις Οξές και ο κόσμος θα τα απολαύσει. Το φεστιβάλ έχει δραστηριότητες τόσο για παιδιά όσο και για μεγάλους. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.